Actual unboxing, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα weekend project έρχεται κατά πάνω σας. Σήμερα θα συναρμολογεί καταρχήν με ο Μάικιους. Έχουμε εδώ πέρα τον αγαπημένο σας άνθρωπο στον πλανήτη, Θανάση Νάσκαρη. Καλέσαι. Τον παίρνεις. Έχουμε πάλι συναρμολόγηση μετά από popular demand. Σήμερα θα συναρμολογήσουμε ένα laser cutter. Α, βλέπω κάνεις τον Dr. Evil. Ναι, τι να κάνουμε. Laser. Όχι, θα το κάνουμε συνέχεια αυτό. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι σε αντίθεση με την προηγούμενη συναρμολόγηση που είχαμε τον εκτυπωτή. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε συναρμολογήσει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν έχουμε ιδέα τι κατά είναι. Αλλά κουβαλάμε εμπειρία μαλάκα από το προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, ναι. Α, και να έχουμε πολλά requests να μειώσουμε τα ομοφιλοφιλικά αστεία. Ναι, ναι, παιδιά, μπράβο. Ήθελα να σου πω, σήμερα θα είναι μια όρημη συναρμολόγηση. Θα προσπαθήσουμε να περιόρισουμε τα σεξουαλικά υπονοούμενα και τα όρημοι. Κακά gay jokes. Και τα καλά gay. Οπότε για να μην φας την πούτσα μου στον κόλο, σου πάμε να συναρμολογήσουμε. Θα αρέσει που ορμάμε σαν τα γκρέμλι, φαλάκα, το σκίσουμε. Μ' αρέσει ήδη. Αναγνώρισα το USB καλώδιο. Τώρα περνάμε στο Knowling, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά. Αυτά είναι καλώδια. Πολύ ωραία, ξέρουμε. Αυτό είναι power και είναι και αμερικάνικο. Πάρε και το άλλο μισό του. Επίσης ένα πράγμα, παιδιά. Οχ, κάτι λείπει. Πού είναι η επιφάνεια τυπώματος? Χάμω. Θα περνάει εδώ το laser. Είμαι έτοιμος, boss, δώσ' το μου. Πάμε, θέλουμε τα δύο μικρά. Τις τέσσερις μαλακίες αυτές. Όχι, δύο μαλακίες. Παίρνει τα δύο μικρούλια, δύο μαλακίες και παίρνει από αυτό εδώ. Όσο με τρελαίνει η επιστημονική σου ονομασία. Σκάσε! Μπερδεύτηκα. Αυτές μικρές. Ναι. Τις χοντρούλες παίρνει. Τις κοντόχοντρες. Και αυτές έχουν ψυχή. Τις κοντό. Oh no! Oh no, he didn't. Ξεκινάμε. Ωραία, θέλουμε κάποιο είδους παξιμάδι, κάποιο ψιψιψώνι. Κάτι δείχνει εδώ, δεν καταλαβαίνω το μπούστι. Κάτι παίρνει. Το παξιμάδι το βάζω από πριν. Ναι, γιατί το περνάει εδώ από κάτω, ρε. Παίρνει το παξιμάδι. Α, και μετά το. Okay. Και το σιρτάρωνε. Το σιρτάρωνε, το γλιστρά, ναι, κότσο. Και μετά βιδώνει, ρε, τέλεμε. Βρε, είσαι μηχανολόγος, λέμε. Έχεις κάνει το τεχνείο. Βίδωσε. Βίδωσε, αλλά είναι τζίγκλι γουίγκλι γουίγκλι. Δεν έσφιξε. Πώς θα το σφίξω, ρε μαλακ. Ξεκινάμε τώρα τις μαλακίες. Πώς θα το σφίξω, ρε γελίο, με το παξιμάδι από μέσα. Τι θα κρατάει κόντρα στο παξιμάδι για να σφίξω. Κόντρα στο παξιμάδι κρατάει αυτό, ρε. Πανηλήθιε. Δες το μαλακίες του μπανά. Περίμενε, ρε φίλε. Θα με τρελάνει τώρα. Με τρελαίνει, μαλακ. Δεν μπορώ, θολώνω. Έχει σκεφτεί ότι μπορεί να είσαι ηλίθιο. Ρε μαλακ, ξεβιδώνει τόση ώρα. Γαμώ την πουτάνα μου. Ορίστε, με κνεύρισες ήδη, ρε μαλάκα. Μαλάκα, ήδη, μαλάκα. Είμαστε ήδη στο πρώτο βήμα του πρώτου βήματος. Ρε ψηλέ, νομίζω ότι η βίδα είναι λίγο βαθιά. Και επίσης αυτό πρέπει να το βιδώσω τέρμα άκρη. Ψολιάρι. Τσάμε αυτό. Ψολιάρι με είπε, ρε μαλάκα. Έχετε πάρει σωστές βίδες. Δεν είμαστε 100% σίγουροι, όχι. Γιατί δεν έχει άλλο βάθο. Όχι, σε μία ώρα θα το έχουμε τελειώσει, λεφό. Σκάσε. Α, να τι ξεχάσαμε. Washers. Washers. Τώρα αν τα ανεβοκατεβάσεις πανηλήθιο, μαλάκα. Πώς θα το βουλώσεις. Πέρε μου washer. Μπήκε ήδη το πρώτο ντουβ μαλακία ανάσκαρη ένα. Μπήκε ήδη. Άντε ρε χαμίσου μαλακά. Πραγματικά σήμερα μπορείς να κάθεσαι και να κοιτάς τις οδηγίες 2 δευτερόλεπτα παραπάνω στη ζωή σου. Βιαζόμαστε ρε μαλακά, έχουμε δουλειές. Ο καλύτερος τρόπος σας να κάνετε assembly είναι αυτός, παιδιά. Να έχει παράσταση μετά. Ναι. Ορίστε, έσφιξε. Σε λάθος σημείο, αλλά έσφιξε. Εγώ προτιμώ το χέρι μου έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Όλοι το ξέρουμε. Βρέτε πάντα στο διάλογο όλοι. Κολομαλάκες, ξεκίνησε. And here we go. Το μοσεράκι που το βάζεις. Α, ναι, κάτω από τη βίδα. Μην το πεις, μην το πεις. Δεν το είπα. Δεν είπαμε ότι θα κάνουμε gay jokes σήμερα. Ήταν ερώτηση παγίδα και πέρασες, Νάσκαρη. Κάμε. Στο shaft. Τώρα φύγει. Θέλω να δείξω κάτι. Έτοιμο. Ρούφα. Οι δύο αποτυχημένες προσπάθειές μου τις βλέπουμε εδώ πέρα που η βίδα έχει δαγκώσει το αλουμίνιο και έχει δημιουργήσει κυκλάκια. Πολύ όμορφο είναι αυτό που φτιάξα. Τελείωσε το assembly, τον μπούλο. Πάμε σπίτια μας. Ωραία. One down. Εσύ βλέπετε το επόμενο βήμα. Ναι, ρε, αυτό κάνω. Αφού το δικό μου το τελείωσα. Μέχρι να τελειώσει, εσύ κακομοίρη. Άντε στο διάλο, μαλάκα. Άσε τα λεπτεπίλεπτα δαχτυλάκια μου εδώ να κάνει δουλειά. Ξέρεις τώρα. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Για ο Νάσκαρης έχει πάρει φόβο, είναι μηχανή σήμερα, έτσι. Κατέχω. Δεν μαζεύεσαι σήμερα, τρελέ μου. Τελείωσα. Πάμε να φύγουμε. Σε κάθε βήμα αυτό θα λέει. Ωραία. Και τώρα παίρνουμε τα μεγάλα. Ναι, ωραία. Και το χώνουμε. Πού το χώνουμε? Το χώνουμε. Πνίγε. Στο από εδώ, από τα δύο αυλάκια. Στο πλάι, εδώ. Οκ, έγινε, έγινε. Εντάξει. Γκότσα. Εντάξει. Και κοίτα, έχει μια μαλακή και πιάνει τις γωνίες, οπότε δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Δηλαδή, ακόμα και εσύ. Ακόμα και εγώ μπορώ να σε γαμίσω, μαλάκα.
Είδες. Φίλε, κοίτα τι ωραίο, έτσι, κοίτα εδώ το frame με τις γονίτσες εδώ πέρα. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, ρε μαλάκα, κοίτα το. Παιδιά, σχεδόν το φτιάξαμε, έτσι. Oh. Next! Περνάμε. Παίρνεις αυτό εκεί το μάτσο καλώδια. Ωραία. Πολύ ωραία. Είναι σφιχτά όλα, ρε μαλάκα, θα μας διαλυθεί. Είναι πιο στιβαρό και από κάποια πούτσα, φαντάζομαι. Ναι, αυτό. Η οποία δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Θα μου έρθει το βράδυ. Ρε μαλάκα, τη λέω στον εαυτό μου πλέον. Κάνω τη δουλειά σου για σένα. Τι άλλο θες με μαλάκα. Οπότε περνά το καλώδιο από εδώ. Περίμενε. Είναι για να είναι στη μικρή πλευρά. Αυτά εδώ από ό,τι βλέπω. Ναι, αυτή είναι. Ρε, είσαι σίγουρος. Όχι. Έτσι ξεκινά να λάβει. Γύρνα το πίσω και θες. Εδώ είναι, στη μεγάλη, έχεις δίκιο. Ωραία, λοιπόν, οπότε βάζουμε αυτό. Ωραία, περνάμε ωραία. Το καλώδιο και μετά περνάμε αυτό εδώ πέρα το frame. Oh, you are so advanced! I'm advanced. Ρε μαλάκα, εδώ 3D printer συναρμολόγησα, ολομόναχος. Βράτε στο διάλο. Και απ' την άλλη το ίδιο. Γύρνα, τσομπάνι. Ωραία. Τέλεια. Ωραία! Πάει αυτό στην άκρη. Πες μου δύο τέτοια. Πολύ ωραίος. Βγάλε τα αυτοκόλλητα. Θες να το κάνουμε ταυτόχρονα. Α, να τελειώσουμε ταυτόχρονα. Ναι, να τελειώσουμε ταυτόχρονα, πάμε. Μ' αρέσει. Πάμε. Ναι. Α. Να σκαρίν, το χάσα! Μου σκίστηκε στη μέση, μαλάκα. Τι, πρώτη φορά. Παιδιά, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, θέλω να ξέρετε. Ναι. Συμβαίνει σε όλους, αν περιμέναμε λίγο. Ω, ναι. Θα σα σκίσω λίγο το αριστερό σκύλο. Γιατί τι έχω. Σήκω στο λίγο, έτσι, κάτι κάνει έτσι. Του παραστερώ, δεύτερο. Προ τα εκεί, κοιτά. Έτσι, έτσι. Έλα, ρε παιδιά! Είμαι σίγουρος ότι από κάτω στα σχόλια θα έχουμε το πολύ όριμο κοιμνό μας. Εννοείται. Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε επιτέλους. Εγώ δεν έχω κοιτάξει τα δημογραφικά και μας βλέπουν 35 με PhD. Ωραία, πάμε, ναι. Ναι, ναι. Ας τα κάτω, ρε γη του λάγα μου. Ω, μοντεράκι. Πολύ σημαντικό, μαλάκα. Ποια πλευρά πάει που μην έχουμε τις ίδιες μαλακίες. Λοιπόν, δίδες. Κάτι τέτοιο φάση. Νομίζω ναι. Θέλουν κάποιο παξιμάδι, μήπως πριν τη βιδώσει, δεν βλέπεις, μήπως. Δεν μπορώ να έχω το νου μου στα πάντα και εσύ. Όχι, ρε, τι μου λε, εσένα, δεν μπορώ. Μπορεί να το βουλώσει. Ρε τσομπαναριό, περίμενε λίγο, ρε. Μας δίνει αλενάκι ο μαν. Όχι, έχω εδώ άλεν. Μας δίνει άλεν ο τύπος, όχι, ρε. Α, όχι, τρελέ μου, όχι. Εδώ είσαι, κοπελιά. Σίγουρα. Ρίχτου. Α, να σου πω, δεν κοίταξα που κοιτάει αυτό. Που μπαίνει το ρομπό, που μπαίνει το κονέκτορα. Ναι, α, τον κονέκτορα δεν κοίταξα, παιδιά. Ετοιμάζομαι αυτή τη στιγμή στο μοντάζ, στο Photoshop έχω ήδη γράψει μαλακή ανάσκαρ νούμερο 2 και είμαι έτοιμος να την κολλήσω εδώ. Άντε γάμισου, ρε. Μείνετε συντονισμένοι στους δέχτες σας. Είσαι ένας βρωμερός προπέτης. Η ροδούλα του αμαξιού είναι από εκεί. Ναι, έτσι είναι. Και το μπριζάκι του πέτρου. Άρα τα έχουμε συμμετρικά. Ωραία. Σωστό είναι. Είμαστε τόσο καλοί. Είμαστε τον μπαλτελέτο τον Μπολσόη της συναρμολόγησης. Αυτό εδώ πέρα έχει σε βίντεο τώρα ηλίθιε, Μπολσόη. Το unboxing spirit μας είναι στο extreme. Extreme. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κρίστο Τσάμπιον για το χειρότερο σλόγγαν όλων των εποχών. Λοιπόν, δείχνει μια μεγάλη βίδα. Πού είναι? Αυτή είναι νομίζω, ναι. Και τη σχώνει μία εδώ και εκεί. Εκεί, ωραία. Και τώρα τι είναι αυτά, παξιμαδάκια, όπως... Α, τα τέτοια, τα, μαλάκα. Τα spacers. Και τέσσερα spacers θες? Ναι. Δεν γαμάει που πλέον ξέρω ότι είναι τα spaces και στα φέρνω κατευθείαν. Τέσσερις okay. Μπλε μαλακίες. Μπλε μαλακίες, check. Και κάτι άλλες μαλακίες που είναι σαν ροδελίτσες. Συμβουλή, παιδιά, όταν έχετε τέτοιου τύπου εργαλειοθήκη, να το ξέρετε, την κλείνεις και πριν τη γυρίσεις την πατάς εδώ και μετά κάνεις αυτό. Για να μην υπάρχουν βίδες ενδιάμεσα στις μαλακίες και σκορπιστούν. Ωραία, βγάλε τέσσερα τέτοια και βγάζεις όλα αυτά τα ροδελίδια. Είναι ρουλεμάν, αλλά έχουν ένα λάστιχο απ' έξω. Ένα. Καμάνε. Καουτσοκέρι. Μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Ωραία, εδώ είμαστε. Βάζει τα spacers. Μικρή παύση. Βγάλε και το καλώδιο από την κάτω μεριά, μια που το έχεις ανοιχτό. Τι είναι αυτό? Α, η μάντα. Η μάντα είναι, ρε, το belt μας. Μπράβο, βγάλε το και αυτό. Μετά κλείνεις και το γυρνάς ανάποδα. Τα καβλάκια παίρνουν πρώτα. Ναι, και τα καρούλια, και τα καρούλια. Ωραία, παξιμάδια. Α, και τα βιδώνει, με παξιμάδια. Αν αγγίξω κατά λάθος το χέρι σου κάποια στιγμή, θέλω να ξέρεις ότι είναι τελείως τυχαίο. Θες άμα τα δάχτυλά μας βρεθούν και χαϊδευτούν και γίνει κανένα τέτοιο. Και γίνει κανένα τέτοιο, ναι, δεν θα καβλώσω καθόλου. Δηλαδή αυτό κάπου τσουλάει όλο αυτό το πράγμα. Μήπως τυλίγεται η μάντα γύρω από αυτά. Λογικά τέσσερα πρέπει να έχουν μείνει. Δεν γαμάει πλέον που το καλύτερο marker ποιότητα για κάτι χειροποίητο είναι να μοιάζει με assembly line made, ξέρω εγώ. Στα αμάξια μας τα χειροποίητα είναι τόσο καλά. Που είναι λες και βγήκαν από γραμμή παραγωγής. Κανένα νόημα. Αυτό που είπε έχει νόημα μόνο για. Δεν υπάρχει χειροποίητα, αμάξια ηλίθιε! Η τέτοια. Έλα. Δεν είμαι αρκετά χυψτεράς για σένα, πιστεύω. Καγκουρόκαυλη. Υπάρχει μια Αλφα Ρωμαίο 8C που είναι handmade. Γράψτε από κάτω πώς λέγεται. Disco Volante. Μπούμ, πάρτο ρε μαλάκα. Disco Volante. Χειροποίητα αμάξια, παιδιά. Το πιο sexy πράγμα που έχετε δει στη ζωή σας, έτσι. Disco Τσουτσούνι, μα. Disco Τσουτσούνι. Φέρε κανένα space, δεν θα τελειώσουν ποτέ.
τελειώσει μέχρι στιγμής τρεις φορές, μα λέγα το κούτελο. Τελειώνω πάνω στο κούτελο. Κοντι... Δεν ξέρω γιατί πάω σαν ανάπηρα από το τηλεφόντα. Μαλάκα, το ξέρεις ότι είμαστε κοντά στη μέση της κατασκευής. Μπουμ! Λες! Αυτά τα γαμιδάκια. Να τα, αυτά τα δύο είναι. Είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Ξεκόλα. Τι ωραία που είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο και δεν θα κάνουμε λάθος. Ναι, μαλάκα, όντως. Εσύ δηλαδή που θα κάνεις λάθος, γιατί εγώ αποκλείεται. Εγώ δεν κάνω λάθη. Εδώ δεν κάνω λάθη. Καλά, λάθη κάνω θα δας. Αυτό. Τι. Θες νύχια. Ναι, θέλω, έχουμε ένα μπόλκο με ένα νύχια. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά σε αντίθεση με τον Άσκαρ, εγώ δεν παίρνω κοκαίνη, οπότε το δεν έχω τον νυχάκι το. Πού είναι, φέρε μου ένα Άλεν. Θες να σου φέρω την Τζον Άλεν. Φέρε μου, μωρέ μαλάκα, άθλιε. Ω Παναγία μου, τι χιούμορ. Movie jokes! Ωραία, πούστη, τι χιούμορ του πούτσου είναι αυτό. Έλα, πάρτα, εδώ είναι. Αυτά είναι μόνο. Τον έχω κάνει και κομβιβόλτες. Συνήθως κόβει το γάλα. Μαλιάτσι, έτσι πρέπει να υποφέρεις κάθε φορά, ρε μαλάκα. Λέω συνήθως κόβει βόλτες και λέω λεβόν συνήθως κόβει το γάλα. Απ' την ξυνήλα, τη Θανάση. Ναι, ξέρω τι σημαίνει κόβει το γάλα. Μην λυπήσεις, τώρα αρχίζει και το εξηγεί. Γιατί θα βγάζουμε αυτά, αφού κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε, ρε. Τι γυλάς, μωρί. Ρώτησα αν ο Νάσκαρης είναι εκεί για βοήθεια και μου πέντε. Και φεύγω έτσι, με βγαίνετε. Μαλάκα, σε λίγο θα έχουμε ένα live laser εδώ. Έλα να δοκιμάσουμε κάτι. Έλα να σου δείξω κάτι. Περιτομή έχεις κάνει. Γαμόντασε. Γαμόντασε. Ας έπρεπε σχεδόν πέτυχε την γραμματική. Ούτασε, είναι σωστό. Την πέτυχε, μαλάκα, όντως. Όταν δεν περιβάλλεστε από ανίδεους. Ενώ. Θυμάσαι. Πάμε πάλι όταν δεν περιβάλλεις από ανίδεως και αλλά από άνθρωπους με γνώση, τι μεταδίδεις. Θυμάσαι πόσο αμόρφωτος ήταν ο Μαλιάτσης όταν τον γνωρίσαμε. Που ήταν σε φάση γκρίλιζε στις γωνίες των δρόμων και του γάβιζαν τα σκυλιά. Ναι, έλεγε η πέρα, έκανε κάτι. Ναι, ναι, αυτό. Ήταν σαν τον Μόγλι, αλλά άσχημος. Aggressive takeover της εκπομπής εδώ. Ναι, ρε, μάγκα, μη δεις, δεν έχουμε πούτσου σε αυτήν την εκπομπή. Είμαστε σοβαροί εκπομπή. Βλάκα, πάμε ρε. Ω, κι άλλο μοντέρι. Χώστο. Εδώ είσαι, στην τρούπα. Στην τρύπα και από ό,τι έχω καταλάβει, η μαλακία του είναι προς τα πάνω. Δεν πες κανένα ρόλο, και από τις δύο μεριές ίδιο είναι. Και από τις δύο μεριές ίδιο είναι. Α, εννοείς το γαμιδάκι. Ναι, οκ, έλα, σκάσε τώρα. Σκάσε και βάζε βίδες. Συμμετρικό αντικείμενο. Σκάσε και βάζε βίδες. Και από τις δύο μεριές είναι ίδιο. Σκάσε και βάζε βίδες. Ωραία, πού στη γίνομαι πατέρα μου. Ήδη. What do you mean? Ξηλέ, θέλεις να μου το σπίτι, δε. Να σου πω κάτι, έχεις ρίξει το επίπεδο της εκπομπής τόσο πολύ, μαλάκα. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα σοβαρό... Έχει ρίξει το επίπεδο του ελληνικού YouTube, βασικά, γενικότερα. Εγώ, ρε μαλάκα! Ναι, ρε μαλάκα, παλιοξευτήλα! Εγώ που πήρα, ρε μαλάκα, τα παιδάκια σε μικρή ηλικία, τα βάλα στα γόνατά μου και τα βίασα! Ενώ τους έμαθα για τη ζωή με τον Μπραφ! Ρε μαλάκα, δεν μπορώ, έχει έρθει ο Μαλιάτσης στο κτίριο και έχω κολλήσει Μαλιάτση, τι σημαίνει. Ενώ πριν ήσουν ένα μαλάκα κυρία. Μπορούμε να μιλήσουμε για ταινία, σας παρακαλώ. Θες να μιλήσουμε για τον Χριστό σου. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό και σκέφτεται. Είναι οι personalized διαχωβάδες αυτοί. Θέλετε να μιλήσουμε για τον Χριστό σας. Θέλω να μιλήσουμε για τον Χριστό σου. Σου. Για το καταλάβω την πρώτη φορά να σκάσει. Λοιπόν, τι βγάζουμε. Βγάζεις αυτό εδώ. Α, αυτό ξέρω τι είναι. Συναντιέται στην άκρη με το μοτόρι, μπαίνει και το σφίγγουμε με ένα μικρό βιδάκι. Προς το παρόν ο κύριος δεν το σφίγγει. Ωραία. Βγάζεις αυτό είναι το laser. Παιδιά, stand back. Το. Λέιζερ! Το λέιζερ μας. Το ξέρεις δεν λειτουργεί, βλάκα. Θα βλέπεις ροζ πάλι. Safety number one priority. Κάτι γιατί δεν βλέπω και θα ακούσει κανένα καλά, καλώδιο μαζί με το unboxing. Το δάχτυλο από το βασικά. Το δάχτυλο το κόψω μετά με το λέιζερ. Καταρχήν μύρισε. Είναι χημεία τελειωμένη. Είναι τόσο τοξικό. Χάνω μαλάκα χρόνια. Χάνω, κάτσε να χάσω άλλο ένα. Είναι 460 νανόμετρα. Σαν την πουτσά σου. Boom! What's going on? Αλλά και ήρθατε ζεστή από γύρισμα που είναι και με έχουν γαμίσει. Κοίτα τώρα, μαλακά, είναι πανέμορφο, είναι έτσι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έλα να το βάλουμε λίγο. Η πίσω μεριά του είναι εδώ που είναι το τετραγωνάκι. Λοιπόν, τέσσερις μεγάλες βίδες. Να σου πω, μπορείς σε παρακαλώ να μείνεις σαν το ζωντόβολο. Να σκαρεί γενικά σαν άνθρωπος, είσαι πάρα πολύ νευρικός στην τζίτα και εγώ ξέρεις που είμαι πολύ κάλμα σαν... Το όντως είσαι λίγο ζεν και με έχεις αποσυντονίσει. Ναι, δεν μπορώ. Κράτα. Λευκά. Λοιπόν, κοίτα.
Συγγνώμη, ναι. Άκου να δεις τι κάνεις. Κάνεις αυτό. Ναι. Ωραία. Καταλαβες. Ναι. Αχ, τι να κάνει με τα δαχτυλάκια τα παρπερικά. Τα λευκά βάλε. Ωραία. Τέσσερα wheels. Πες μου τι έχουμε. Έχουμε. Μαλάκα, αγχώθηκα. Τα χρειάστηκα, μαλάκα. Μετά ξανά λευκά μεγάλα από πάνω. Ναι. Και μετά. Παίρνω τα δαχτυλάκια σου από κάτω. Α, πρέπει και τα τέσσερα, οκ. Okay. Ναι. Πρέπει να τα κρατήσεις. Εκεί είναι το μεσαίο μου. Μη σε βλέπω, σε βλέπω. Με το που σηκώθηκε, θέλω να βάλουμε το action replay. Με το που σηκώθηκε, έγινε το κακό. Θέλω λίγο να μου πιάσει αυτή και να τη σηκώσει. Κάτσε να σου πιάσει αυτή και να τη σηκώσει. Έτσι με τα δύο χέρια, μπράβο, ναι. Ωραία, κράτα την σηκωμένη, σε παρακαλώ. Ωραία. Λείπει ένα. Α, εντάξει. Ωραία, χώσε δάχτυλα. Πάρε τα δικά σου δάχτυλα τώρα, να θέλω μόνο τα δικά μου μέσα. Δεν το μείδω. Το αφεντικό περίμενε το βρίσκω. Πού είναι, μαλακά. Μισό λεπτό να βρούμε το κομπόνι του παιδιού. Ωχ, ρε, πού στη συναλή ακριβή. Ξέρεις τι, μάλλον έπρεπε να το βιδώσουμε αυτό. Ντα. Μαλακά, ο ηλίθιος δεν μας το λέει. Δεν το βίδωσε. Το λέιζερ μας είναι 2,5 βατ, το οποίο είναι περίπου 1000 φορές πιο ισχυρό από τα κλασικά λαιζεράκια. Εδώ, ναι. Πάντρεψε το. Ωραία, τώρα τι βάζουμε από πάνω. Σαν τη γη. Παξιμάδια. Μόνο παξιμάδια, ωραία. Παξιμάδια σκέτα. Είναι κατασκευή που χρειάζεται δύο άτομα, η αλήθεια είναι. Θέλω να σφίξουμε, έτσι. Ναι, μην τα σφίξεις απαλάβως, δεν φτιάχνουμε μηχανή αυτοκινήτου. Οκ, τώρα. Έλα, περίμενε. Κοίτα εδώ, θέλω να σου δείξω κάτι. Οκ. Δώσ' το, εσύ το έχεις κάθε μέρα. Θα κοιτάει κάτω το λέιζερ, κατάλαβες. Ναι. Ωραία. Και παίρνουμε αυτό το καμπλιτσέκι. Α, και τώρα χρειάζονται τα γαμιδάκια. Αυτά τα plexiglass που ξεκλήξαμε. Ναι, plexiglassάκια. Λοιπόν, αυτό πάει έτσι και βιδώνει με αυτή τη χοντρή εδώ. Το θέμα μου είναι το εξής. Ο ημάντας είναι περασμένος με τα δόντια. Κατάλαβα την εις. Μέσα ή έξω. Δεν δείχνει. Έξω ή μέσα που λέει και η μπαρμπή. Δεν δείχνει ο γιστούλας. Δοντάκια μέσα. Cool. Μάλλον μέσα είναι. Μέσα. Ωραία, περνάμε τον ημάντα. Και αυτό θα κινείται εδώ μέσα. Όχι, σταθερό θα είναι. Παξιμάδι. Από κάτω παξιμάδι. Και αυτό που το θέλουμε, άκρη-άκρη. Ναι, έτσι το δείχνει. Πάμε άλλη μια σταθερά. Κράτα λίγο από εδώ, ρε φίλε. Α, ναι. Κάναμε λάθος. Όχι, ρε. Θα κολλήσουμε το λογικά ρήματα, θα βιδωθεί εδώ πέρα και θα κοπεί. Γιατί. Παιδιά, γιατί να βάλει τέσσερι βιδάκια το παξιμάδι. Όχι, θέλουμε κάτι να συγκρατήσει τον ρήματα. Ή τρυπάμε αυτό και το βιδώνουμε εδώ. Ή απλά κάνουμε drive μια βίδα με ένα παξιμάδι μέχρι να πατήσει τον ρήματα και να το σπρώξει στη ράδα. Άρα, εσύ ξέρεις τι θέλει. Μιλήστε μεταξύ σας. Σκάσε. Το σύνορα τι λέω. Παξιμάδι. Βίδα, κάνεις drive τη βίδα κάτω και με δύναμη απλά για να κρατάει. Α, παιδιά, ναι, ρε. Ξέρεις τι. Κούντα τώρα, μάλλον. Έχει δίκιο. Ποια είναι η δουλειά αυτό. Αν το βιδώ, θα πιάσω. Ναι, έχει ένα point. Αυτό να βάλουμε. Μήπως είχα δίκιο την πρώτη φορά κυριολεκτικά που μίλησα. Το λέω το σύνορα. Ωραία, φύγει. Ποια την κάμερα. Σε παρακαλώ. Λεβόν unboxing, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη νέα μας εκπομπή. Ρε φίλε! Μέσα εσύ, μέσα και εσύ, ωραία. Κράτα κόντρα εδώ. Ωραία. Και τώρα θεωρητικά, αυτό θα είναι χειροκίνητα καλύτερα. Εδώ είσαι. Θα γίνει. Θα το κρατήσει ή δεν θα το κρατήσει, η ώρα της κρίσης. Για να δούμε. Σφίγγει καταρχήν ή απλώς γυρνάει. Νομίζω ότι απλώς γυρνάει, γιατί... Α, όχι! Για να δούμε. Και έπιασε το σχέδιο. Μιχάλη του μέλλοντος, βάλε τον εαυτό σου να το λέει σωστά. Απλά κάνουμε drive μια βίδα με ένα παξιμάδι μέχρι να πατήσει τον ημάντα και να το σπρώξει στη ράδα. Απλά κάνουμε drive μια βίδα με ένα παξιμάδι μέχρι να πατήσει τον ημάντα και να το σπρώξει στη ράδα. Εσύ θα μπλαστάρεις εμένα. Τηλέφωνο. Να το λέω, έτσι είναι ο Λάσκας. Ας το τηλέφωνο να βαρέα, έτσι βαρέα. Άντε γαμίσου μαλάκα. Γιατί δεν θέλανε σκίτσα με πούτσες και τέτοια. Μωρό μου είναι ανοιχτή κουρτίλα και μας βλέπουνε. Θέλω να μας βλέπουνε.